Σε απίστευτες καταγγελίες προέβησαν οι καθαρίστριες σχολικών κτηρίων της Καβάλας στο πλαίσιο της συνέχισης της πανελλήνιας κινητοποίησης που διεξάγει ο οικονομικά ρημαγμένος κλάδος τους. Δουλεύουμε σε συνθήκες γαλέρας, μας έταξαν μονιμοποίηση που δεν έγινε ποτέ, ενώ μας βάζουν να υπογράφουμε πως θα δουλεύουμε χωρίς να πληρωνόμαστε. Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε στη μητρότητα, ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρός τους. Είμαστε σήμερα εδώ για να φωνάξουμε τα αιτήματά μας, για να στηρίξουμε και εμείς το δίκαιο αγώνα μας, να ακουστεί φωνή μας, γιατί οι συνθήκες είναι γαλέρας αυτές που δουλεύουμε, είμαστε απλήρωτες, μας τράξανε μονιμοποίηση και δεν την έχουμε τη μονιμοποίηση, είμαστε χρόνια μέσα στη δουλειά μας και κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν πάει άλλο η κατάσταση, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο σήμερα είμαστε εδώ για να φωνάξουμε τα αιτήματά μας και ό,τι δικαιούμαστε, ό,τι πρέπει να το κάνουμε, να το πάρουμε. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε σήμερα με αυτές τις συνθήκες, τις δημοκρατίες που λέμε, είμαστε στην Ευρώπη και να μας βάζουν να υπογράφουμε ότι θα κάνουμε δουλειά χωρίς να πληρωνόμαστε. Ποιοι είναι οι μισθοί που λαμβάνετε, μάλιστα, είναι πολύ ωραίο το τέτοιο. Είναι 150 ευρώ μέχρι 400 ευρώ. 0,70 η αίθουσα καθημερινής καθαριότητας. 0,70 η καθαριότητα. Ούτε αλλοδαπός. Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε στη μητρότητα. Ήδη όποια μένει έγκυος είναι εκτός δουλειάς και με συμφωνία και με συνένεση και προς τιμήν της, επειδή είναι γυναίκα η δήμαρχος, συνενεί την επόμενη χρονιά. Με το που ανοίγει θέση την παίρνουμε μέσα την κοπέλα, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στο δικό μας το Δήμο. Όχι σε κανέναν άλλο. Ποιος είναι ο αριθμός σας, πόσα άτομα? Εδώ στην Καβάλα ή επί του συγκλάβου? Στην Καβάλα είμαστε 80 άτομα. Ο Δήμος μας στηρίζει και μας πληρώνει, αλλού δεν είναι τόσο τυχεροί και δεν έχουν αυτή την υποστήριξη, λένε οι ίδιες, δηλώνοντας πως πλέον έχουν φτάσει στο απροχώρητο, αφού παραμένουν απλήρωτες με την προοπτική να χάσουν ανα πάσα στιγμή τη δουλειά τους, να επικρέμεται από πάνω τους καθημερινά. Βεβαίως, σαν Δήμος Καβάλας, εμείς έχουμε το αβαντάζ ότι η Δήμαρχος Καβάλας μας στηρίζει και μας πληρώνει. Αλλά δεν πάει να πει αυτό ότι δεν πρέπει να έρχονται τα λεφτά. Υπάρχουν Δήμοι, βλέπε Χρυσούπολη, είναι απλήρωτοι. Βλέπε Ελευθερούπολη, είναι απλήρωτοι. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στην καθαριότητα. Είναι δίκαιος ο αγώνας των καθαριστριών που μοχθούν για το καλύτερο. Πρέπει να πληρωθούν και να έχουν αξιοπρεπή μισθό, δηλώνουν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Καβάλας που βρέθηκαν στη διαμαρτυρία. Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπαρατηθούμαστε στο δίκαιο αγώνα που κάνουν οι καθαρίστριες των σχολείων μας. Οι καθαρίστριες οι οποίες δουλεύουν τόσα χρόνια με σύμβαση. Οι καθαρίστριες οι οποίες πληρούν πάγιες ανάγκες των σχολείων μας και καθημερινά μοχθούν για το καλύτερο. Προσφέρουν υψηλά επίπεδα καθαριότητας, υψηλά επίπεδα υγιεινής στα παιδιά μας, αλλά και σε εμάς που εργαζόμαστε στα σχολεία. Ζητούμε την άμεση μονιμοποίησή τους, ζητούμε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις μόνιμες, ζητούμε να τους δοθούν τα δεδουλευμένα τους και φυσικά μισθούς αξιοπρέπειας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων της πόλης. Εκπρόσωποι της βρέθηκαν στο χώρο διαμαρτυρίας και δήλωσαν απόλυτα συντασσόμενοι στο δίκαιο αγώνα των καθαριστριών σχολικών κτηρίων. Στηρίζουμε λοιπόν τον αγώνα τους, τον αγώνα τους που γίνεται πανελλαδικά και όχι μόνο στην πόλη μας. Ζητούμε μονιμοποίηση, συμφωνούμε με αυτό, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές σχολεία βρώμικα το Σεπτέμβριο όταν ανοίγουν. Δεν υπάρχουν τα κορίτσια αυτά να καθαρίσουν, είναι μόνο οι μόνιμες οι οποίες δεν φτάνουν, δεν αρκούν. Ζητάμε λοιπόν μονιμοποίηση και εννοείται ότι τα κορίτσια αυτά πρέπει να πληρωθούν, άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.